πια δεν θα είναι όπως πρώτα ξημέρωσε πάλι. Ξυπνάω στο φως, τα μάτια ανοίγω, για λίγο νεκρός, χαμένος για λίγο, ξημέρωσε πάλι. Μα το πρωί χάνεσαι, φεύγεις, ανοίγω τα μάτια μου κι αμέσως πεθαίνεις, μη ξημερώνεις. Άδεια η ψυχή μου, το δωμάτιο άδειο, κι από τον ήρω μου ακούω καθάριο, το λιγμό της να λέει όνειρο ήτανε, όνειρο ήτανε. Μα το πρωί χάνεσαι, φεύγεις, ανοίγω τα μάτια μου κι αμέσως πεθαίνεις, μη ξημερώνεις, ουρανέ. Άδεια η ψυχή μου, το δωμάτιο άδειο, κι από τον ήρω μου ακούω καθάριο, το λιγμό της να λέει όνειρο ήτανε, όνειρο ήτανε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Ο αγαπημένος τραγουδιστής, Αλκίνος. Ναι. Νομίζω φάνηκε κιόλας. Γιώργο Θεοφάνος. Τώρα, να ξεκινήσω από σένα, γιατί μετά έχω να ρωτήσω κάτι και τον Νίκο και την Τζίνα που σου κάνει φωνητική. Θα ξεκινήσω με σένα. Τι συνέβηκε τώρα και από την πρόβα που σε είδα, μεταμορφώθηκε σε αυτό το πράγμα τώρα. Τι άλλαξε, τι άλλαξε. Τι συνέβηκε. Πες μου. Γιατί στην πρόβα που σε είδα εγώ, ήσουν ένα αδύναμο παιδάκι που ανέβηκε πάνω φοβισμένος. Τι έγινε ρε Δημήτρη μου. Και τώρα, αληθινά με συνεπήρες. Ευχαριστώ πολύ. Σημασία θέλεις για να τραγουδήσεις. Τι συμβαίνει, δεν σου δίνει σημασία η Τζινά. Δεν σου δίνει ο Νίκος σημασία. Τι συμβαίνει. Πες μου τι συμβαίνει. Απλά ήταν την ενέργεια του κόσμου. Συγγνώμη, Σαγίνη. Απλά ήταν ένα τραγούδι που μου αρέσει. Τ' άλλα δεν σ' αρέσανε που τραγουδήσει δηλαδή. Εντάξει, τώρα δεν βάζω τον Αλκίνο. Είναι αγαπημένος μου και μου αρέσει να τραγουδώ Αλκίνο. Ο Γιώργος ο Πάνος όμως ρωτάει τι άλλαξε από την πρόβα μέχρι τώρα που είναι όλος ο κόσμος εδώ. Τι διαφορετικό υπήρχε, προφανώς ο κόσμος νομίζω εγώ, αλλά πες μας και εσύ. Ναι, εδώ ο κόσμος. Ωραία. Να πιαστώ από εκεί, Τυποσάκη. Ο κόσμος σε κάνει και δυναμώνεις πάνω στη σκηνή. Συμβαίνει αυτό που είπε ο Νίκος, ότι αρχίζεις και συνηθίζεις τη σκηνή. Ακριβώς αυτό είναι. Λοιπόν, θα πάω τώρα στην Τζίνα. Αυτό που δεν ακούω όμως εγώ σε σένα είναι η εξέλιξη, η φωνητική, Δημήτρη μου. Και δεν μπορώ να το ρίξω σε σένα, γιατί είσαι 16 χρονών. Οφείλω να ρωτήσω την καθηγήτριά σου. Τι είναι αυτό που συμβαίνει και από την πρώτη στιγμή που σε πήραμε από τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα που έχουμε τώρα πια 5 Δεκέμβριος, εγώ σαν μουσικός δεν ακούω εξέλιξη πάνω σου. Ενώ στα άλλα παιδιά ακούω. Τι συμβαίνει, δεν συνεργάζεσαι, δεν ακούς την Τζίνα, τι γίνεται. Θέλω να μάθω τι γίνεται. Αλλιώς θα ερχόμαστε κάθε φορά εδώ και κάθε φορά θα λέμε τι φταίει με τον Δημήτρη. Αυτό είναι ίσως κάτι που πρέπει να κάνεις μια συζήτηση με την Τζίνα κατευθείαν, Γιώργο, και να το συζητήσετε τώρα. Πρέπει να μας πεις πώς φάνηκε ο Δημήτρης. Σας άρεσε η ερμηνεία. Σ' άρεσε ή δεν σ' άρεσε αυτό που είδες σήμερα το Δημήτρη. Για να κατάλαβες αυτό που είπα. Το κατάλαβα. Τότε τι με ρωτάς, αν μου άρεσε η ερμηνεία. Άρα δεν μου άρεσε η ερμηνεία, όχι. Μου άρεσε η άνεση σου πάνω στη σκηνή. Ότι
ότι βγήκες θετικός, αλλά δεν το έχεις, δεν το έχεις. Πριν από λίγο ή το έχεις πολύ καλά κρυμμένο. Γιώργο, πριν από λίγο μας είπες ότι σε συνεπήρε. Η σκηνική του παρουσία, παιδιά, μιλά για την ενέργειά της, μιλά για την ενέργειά του. Συνεπήρε. Τι εννοείς η σκηνική του παρουσία? Δεν, το μόνο που έκανε ο Δημήτρης σήμερα ήταν να μας τραγουδήσει. Δεν ήταν, δεν, όμως, το μόνο που έκανε, δεν ήταν το μόνο που έκανε, Σακή. Ήταν η πρώτη φορά. Ούτε πυροέτες έκανε, ούτε χόρεψε. Κάνεις λάθος. Ήταν η πρώτη φορά. Δεν, η σκηνική παρουσία ήταν σήμερα η χορό. Εγώ δεν τουλάχιστον. Ναι, θέλω να πω ότι αυτό που μας έδωσε είναι. Αυτό που μας έδωσε σήμερα ο Δημήτρης ήταν η ερμηνεία του τραγουδιού. Εγώ τον κοίταγα στα μάτια και με κοίταγε στα μάτια όπως κοίταγε και τους άλλους. Αυτό εννοώ. Ήταν θετικός πάνω στη σκηνή. Η φωνή του. Ρώτησα συγκεκριμένα πράγματα. Απευθύνθηκα και στον Νίκο και στην Τζίνα. Δεν πήρα καμία απάντηση. Και με ρωτάτε αν μου άρεσε η ερμηνεία. Ξέρεις πολύ καλά ότι ερμηνεία δεν σημαίνει απαραίτητα και φωνητικές συγκλονιστικές δυνατότητες. Ερμηνεία είναι μια ερμηνεία. Σαφέστατα. Αυτό λοιπόν που ρωτάμε σήμερα δεν είναι αν ο Δημήτρης έχει συγκλονιστικές φωνητικές δυνατότητες να γίνει τενόρος στην όπερα κτλ. Μας ενδιαφέρει αν άρεσε σήμερα η ερμηνεία του. Μη μου μπερδεύει τον κόσμο. Μη μου τον μπερδεύει τον κόσμο. Σ' άρεσε ο Δημήτρης σήμερα ή όχι? Σάκη μου, μην μου μπερδεύεις τον κόσμο. Σκηνική παρουσία μου είπε στο χώρο και τώρα μου λες ερμηνεία τον τενόρο. Μην τα εκβάζουμε όλα στο ίδιο καλάθι. Είπα ότι εσύ μας είπες ότι σε συνεπήρε. Σε συνεπήρε λοιπόν η ερμηνεία. Επαναλαμβάνω λοιπόν στο Δημήτρη. Αφού εσύ δεν μπορείς να με καταλάβεις, μπορεί ο Δημήτρης να με καταλάβει. Δημήτρη μου, ωραία, το μου άρεσε ότι μπήκες θετικός συγκριτικά με την πρόβα που σε είδα εγώ και ήσουν μαζεμένος. Φωνητικά. Δεν μου λες ακόμα τίποτα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά αυτό το πράγμα που ακούω. Εντάξει, κατάλαβες τώρα, Δημήτρη μου. Μπράβο, έτσι. Γιώργο Λεπέτη. Δημήτρη, για μένα εδώ είσαι. Εδώ είσαι. Για μένα σήμερα σε είδα, ήσουν πολύ πιο σίγουρος. Μιλήσαμε και πριν και χθες. Λίγο αισθάθηκα. Αυτό το παιδί τώρα θέλει να είναι εδώ. Έχει καταλάβει εδώ τι κάνουμε και πού είμαστε. Σε βλέπω πολύ πιο σίγουρος. Ακούω αυτά που λέει ο Γιώργος. Τα είδα αυτά, είσαι πολύ πιο σίγουρος. Βγήκες με μια άλλη δύναμη. Και ναι, μπορεί να είναι και το κομμάτι που το αγαπάς. Όμως η ουσία είναι ότι και σου ταιριάζει. Γιατί δεν μόνο αγαπάς κανένα καλλιτέχνη. Είναι και αυτό το πράγμα που σου ταιριάζει και να μπορείς να το εκφράσεις. Γιατί πολλοί άνθρωποι που αγαπάνε πολλούς καλλιτέχνες δεν μπορεί μετά τελικά να πούν και τα κομμάτια τους. Εγώ αισθάνομαι κατηγικά εσύ εδώ είσαι. Και ήσουν πολύ καλό σήμερα, πολύ πιο καλύτερος από κάθε άλλη φορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ερμηνευτικά πιστεύω ότι... Ερμηνευτικά πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μια εξέλιξη και νομίζω ότι ουσιαστικό αυτό. Πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ απάνω σε αυτό. Όμως σήμερα ήσουν πολύ πιο καλύτερος. Για μένα ο Δημήτρης έχει κάνει 10 βήματα. Από αυτά που εγώ ήθελα και τουλάχιστον μέχρι εκεί εγώ είμαι ευχαριστημένος σήμερα. Μπράβο. Ευχαριστώ. Άρα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και την προηγούμενη βλέπεις βελτίωση? Βλέπω μεγάλη βελτίωση για τον ίδιο. Πάρα Κατερίνα. Για μένα ο Δημήτρης ήταν σήμερα πιο πολύ παρόν σε αυτή τη σκηνή από οποιαδήποτε άλλη φορά. Ήτανε... Ήταν σταθερός και σίγουρος, ήταν αυτό το οποίο εμένα μου έλειπε τις προηγούμενες φορές, αυτό το είδα. Παρόλα αυτά έχω να πω ότι έχω ένα ερωτηματικό για το αν στα 16 σου είναι η στιγμή να εκτοξευθείς και να κάνεις μεγάλη καριέρα. Είναι ερωτηματικό για μένα. Είναι δύσκολο αυτό κάτι. Ναι. Δεν είναι νομίζω... κάτι, είναι απλώς σκέφτομαι δυνατά. Αυτό δεν ακυρώνει αυτό που σου είπα, ότι είσαι μακράν καλύτερος και ήταν η καλύτερη σου βραδιά. Έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου αν είσαι έτοιμος για το επόμενο βήμα. Ναι, νομίζω αυτό που ακούω είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Γιατί αρχίζουμε να βλέπουμε τα παιδιά βελτιώνουν και μετά βλέπουμε παιδιά που είναι εξαιρετικά. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα αρχίζει και γίνεται πολύ πιο δύσκολο και προφανές, ναι, και στον έτσι, κόσμο. Έτσι. Και εδώ έχουμε. Ναι. Το X-Factor δεν είναι υπόθεση μιας βραδιάς. Σαφέστατα. Είναι μαραθώνιο. Βλέπω μια εξελικτική πορεία των παιδιών και αυτό ζητάμε κιόλας. Συμφωνώ. Μπορεί ο Δημήτρης να αποκαλύψει στο επόμενο show, στο μεθεπόμενο, κάτι το οποίο δεν φανταζόμασταν. Το δέχομαι. Αυτό λοιπόν που πρέπει να δούμε είναι αν απόψη μας άρεσε. Το δέχομαι, το είπα. Νίκο.
Μας άρεσε ο Δημήτρης απόψε. Δεν θέλω να εκτοξευθεί. Θέλω να κάνει ωραία, αργά, σταθερά βήματα. Είναι πολύ πιτσιρικάς. Αυτό που είπα στο βίντεο θα το πω και εδώ. Αρχίζει και συνηθίζει αυτό που λέμε σκηνή. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα μας παρέσυρε. Ο Δημήτρης έχει μια πολύ ωραία όρη.